Σήμερα ήρθαμε πέρα αντιπροσωπεία από φοιτητικού συλλόγου του Πανεπιστημίου να θέσουμε τα αιτήματά μας στο Περιφερειάρχη σχετικά με τη στέγαση, ο οποίος μας απάντησε ότι καμία σχέση δεν έχει με τις ανάγκες μας και δεν θα μας δεχτεί. Όταν λοιπόν στη συνέχεια μας δέχτηκε ο εκτελεστικός γραμματέας, αρχικά πετούσε τον μπαλάκι των ευθυνών μία στο Δήμο και μία στην Βρετανία, όπως έχουν κάνει και οι υπόλοιποι αυτοί φορείς όταν πήγαμε να θέσουμε τα αιτήματά μας. Και στη συνέχεια άρχισε να μας αραδιάζει πόσα εκατομμύρια έχουν δώσει οι επιχειρήσεις, πόσα εκατομμύρια για τεχνολογικό πάρκο και τίποτα ψίχουλα για τη στέγαση. Έχουμε συμφοιτητές μας οι οποίοι έχουν μείνει στον δρόμο 2 μήνες τώρα, έχουν χάσει εργαστήρια, μαθήματα. Δεν μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Έχουν κοπεί σε κάποια. Και λέμε ότι αυτό δεν πρόκειται να συνεχιστεί, δεν πρόκειται να τους κάνουμε τη χάρη. Μέσα από τους φοιτητικούς μας συλλόγους, όλοι οι φοιτητές μια γροθιά, θα επιβάλλουμε να μείνουν τα παιδιά αυτά όσοι το έχουν ανάγκη. Στις εστίες και γενικότερα να έχουν μια στέγη να μείνουν και να σπουδάσουν. Επίσης, το παράδειγμα αυτό που αντικρίσαμε όταν βγήκαμε τη συνάντηση ήταν ήμασταν μια αντιπροσωπεία 3 ατόμων και στην είσοδο της περιφέρειας μας περίμενε ολόκληρη δημιουργία από αστυνομία. Καταγγέλουμε τη στάση αυτή της αστυνομίας και τους λέμε ότι η τρομοκρατία τους δεν πρόκειται να περάσει.